104. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Σε 8.613 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Κατά το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν και 46 θάνατοι, με το συνολικό αριθμό των νεκρών από την εμφάνιση της πανδημίας να φτάνει τους 16.414. Παράλληλα, σε 486 ανέρχονται οι διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες εντατικής θεραπείας. 275 ήταν χθες οι μολύσεις στην Κρήτη, 111 στο Ηράκλειο, 39 στο Λασίθι, 79 στο Ρέθυμνο και 46 στα Χανιά. Αυξημένες και οι νοσηλίες. Άνοιξε χθες η πλατφόρμα εμβόλιο.gov.gr για την τρίτη εμβολιαστική δόση, η Έλλειος Αναμνηστική, υπό την προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες από τη χορήγηση της δεύτερης ή 2 μήνες στην περίπτωση που το άτομο έχει εμβολιαστεί με μονοδοσικό εμβόλιο. Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκαγκά δήλωσε πως γίνονται συνεχώς προσλήψεις προσωπικού, με προκηρύξεις ότι πάνω από 2.500 γιατροί έχουν προσληφθεί και είναι σε εξέλιξη προκηρύξεις επικουρικού προσωπικού. Πρόθεση και απόφασή μας είναι να βοηθήσουμε το δημόσιο τομέα, αλλά πρέπει να βοηθήσει και ο ιδιωτικός, και υπάρχει περίπτωση να μπουν και καινούργια κρεβάτια και κλίνες COVID και no-COVID. Γίνεται σε συνεννόηση με τις υγειονομικές περιφέρειες σε ό,τι χρειάζεται, πρόσθεσε. Αυτή τη στιγμή η άμεση στοχευμένη προτεραιότητα στους εμβολιασμούς θα έπρεπε να είναι η μεγιστοποίηση των εμβολιασμών στις ηλικίες άνω των 70 ετών, όπου και το πραγματικά μεγάλο πρόβλημα με τις νοσηλίες και την πίεση στο σύστημα υγείας διεμήνησε μέσω του 1984 ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Ελευθερίου. Προτεραιότητα για τον ίδιο μια στρατηγική μέτρων δημόσιας υγείας με τέστινγκ, επιδημιολογική γονιοδηματική επιτήρηση, ιχνηλατήσεις και απομονώσεις κρουσμάτων και επαφών που νοσούν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ενίσχυση του ΕΣΥ και κίνητρα, όχι επίταξη γιατρών του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα συνεργατών του ΕΟΠΗ, που έτσι αδυνάτησαν περαιτέρω την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπέρ της επέκτασης της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με κίνητρα αλλά και κλιμακούμενες κυρώσεις από πρόστιμα έως και απολύσεις, τάχθηκε ο ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λύκος Αλιβιζάτος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα. Στο ενδεχόμενο λήψης και άλλων μέτρων περιορισμού των ανεμβολίαστων, ανάλογα με τις επιδημιολογικές συνθήκες, αναφέρθηκε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης. Η γυναίκα 30 ετών, η οποία νοσεί από κορονοϊό, γέννησε σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων ένα υγιέστατο αγοράκι σε ειδικό θάλαμο που βρίσκεται στην ημευτική κλινική του νοσοκομείου, προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας από τον ιό. Σε κλείσιμο των καταστημάτων τους και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την αντιπεριφέρεια Χανίων, προχωρούν την Παρασκευή 12 του μήνα οι έμποροι των Χανίων, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης. Κύριο αίτημα της κινητοποίησης, όπως αναφέρεται στην επιστολή, είναι η άμεση απόσβεση της κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με την οποία οι εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ελέγχουν τους εισερχόμενους στα καταστήματα για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, κάνοντας ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών. Πανελλαδικό κλείσιμο των καταστημάτων την 3η 16 του Νοέμβρη αποφάσισε και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Στο κλείσιμο συμμετέχει και η Ένωση Εστιατορίων Συναφών Αττικής, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Αστιατορίων, η εστίαση αναζητά μέτρα στήριξής της για την αποφυγή λουκέτων και απώλειας θέσεων εργασίας. Συγκέντρωση διαμαρτυρία σήμερα το μεσημέρι στην πύλη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, του Σωματείου των Εργαζομένων, ενάντια στην επαναφορά των εργολάβων σε καθαριότητα και σύντηση, τις απολύσεις, την ανακύκλωση της ανεργίας και την επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Νέα συνάντηση, κρίσιμη σήμερα, των παραγωγών από την Κρήτη και τεχνοκρατών των ενώσεων με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμω Κεδίκογλου. Έτοιμά τους ο τερματισμός των διασταυρώσεων για την καταβολή του υπολείπου της επιδότησης, με δεδομένα για τα οποία δεν είχαν ενημερωθεί και για τα οποία θα έπρεπε να έχουν γίνει οι διορθώσεις σε κωδικούς και ε9 πριν την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων, όπως ο αντιπρόεδρος της ΕΣΥ, Εμμύρων Χιλετζάκης, έχει πει στον 984.
Με απόφαση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΥΜΟΥ και ΔΙΚΟΓΛΟΥ, συστήνεται Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή Αλίας για την καταπολέμηση της υπεραλίευσης. Επίσης, Μνημόνιο Συνεργασίας για την Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Πιστοποίησης των Παραγόμενων Αγροτικών Προϊόντων και των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών σε προστατευόμενες περιοχές και σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 υπέγραψαν τα Υπουργεία Περιβάλλοντος Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων, Τουρισμού καθώς και Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Τη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ενημέρωση ζητημάτων που αφορούν στην ΔΕΠΑΝΑΛ ζητά από τον Πρόεδρο του Σώματος η Δημοτική Παράταξη Ενεργοί Πολίτες. Στην επιστολή αναφέρουν ότι η συζήτηση θα πρέπει να γίνει άμεσα και σε αυτοτελή διαζώση συνεδρίαση. Η αντιμετώπιση των τροχαίων ευθύλιων μας, ανθρώπινος παράγοντας, κατάσταση οδικού δικτύου, ρημοτομίας, της παθογένειας πρόκλησής τους, λέει στον 984 ο διοικητής του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου, Στέλιος Καρακούδης. Ελπίδα, ωστόσο, φαίνεται να δίδουν οι νέοι οδηγοί, η παιδεία αλλά και η συνεχής επιμόρφωση παλιών οδηγών που είτε λόγω συνήθειας, είτε λόγω θυμικού, είτε λόγω του αυξημένου κυκλοφοριακού εμπλέκονται σε τροχεία. Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του χρόνου μέχρι και σήμερα στην Κρήτη έχουν χάσει τη ζωή τους 47 άνθρωποι. Στα 400 ευρώ μισθός για το 37,42% των εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα. Μειώνουν την ανεργία δημιουργώντας φτωχούς εργαζόμενους, λέει στον 984 ο καθηγητής εργατικού δικαίου Αλέξης Μητρόπουλος. Ένας στους τρεις εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αμείβεται με 471,62 ευρώ μεικτά, 400 καθαρά, με αποτέλεσμα την έκρηξη του αριθμού των φτωχών εργαζόμενων, αναφέρει επικαλούμενος στα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Τρέχουν δύο προγράμματα του ΟΑΕΔ για 9.300 θέσεις εργασίας. Αφορούν στο πρόγραμμα απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών και απασχόλησης 800 ανέργων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Δεμένα στελημένη όλης της χώρας από σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου και για 48 ώρες στα επιβατικά πλοία λόγω της πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για πλήρη προθυμία και αιστήρα αρνητική συμπεριφορά της εργοδοτικής πλευράς προκειμένου να καταρτιστεί νέα συλλογική σύμβαση εργασίας για τα έτη 2020 και 2021 με πραγματικές και ουσιαστικές αυξήσεις αλλά και να στελεχώσει τα πλοία με βάση τις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες. Την αύξηση της επιδότησης ρεύματος για να αντιμετωπιστεί η αύξηση στους λογαριασμούς, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Κώστας Κρέκας. Όπως είπε σήμερα, αποφασίστηκε να υπερδιπλασιαστεί η επιδότηση ρεύματος όλων των οικοκυριών και των μικρών επιχειρήσεων που τροφοδοτούνται στη χαμηλή τάση στα 39 ευρώ ανά μήνα για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, ενώ η αντίστοιχη επιδότηση για τους λογαριασμούς ρεύματος των ευάλωτων οικοκυριών θα αυξηθεί στα 45 ευρώ. Για τους καταναλωτές φυσικού αερίου καταργούνται για τους ίδιους μήνες τα τέλη χρήσης δικτύου. Ο Υπουργός τόνισε πως το μήνυμα της κυβέρνησης είναι ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία ώστε να μην μείνει κανένα οικοκυριό απροστάτευτο από την ενεργειακή κρίση που μένεται στην Ευρώπη. Αύξησε 3,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο φέτος από άνοδο 2,2% το Σεπτέμβρη και έναντι μείωση σε 1,8% τον Οκτώβριο του 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ένα έτος το ενεργειακό κόστος εκτινάχθηκε καθώς καταγράφηκαν ανατιμήσεις κατά 132,3% στο φυσικό αέριο, 45,9% στο πετρέλαιο θέρμανσης, 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα αλλά και στο σύνολο σχεδόν των ειδών διατροφής με χαρακτηριστική την άνοδο της τιμής του ελαιολάδου κατά 22,1% και σε αρνή κατσίκη κατά 16,3%. Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα στο κέντρο του Ηρακλείου αύριο 5η 11 του μήνα λόγω της εορτής του Πολιούχου του Αγίου Μινάου, όπως έγινε γνωστό από τον Εμπορικό Σύλλογο Ηρακλείου. Άσκοποι πυροβολισμοί σε Γλέντι αποκάλυψαν τεράστιο οπλοστάσιο στη Μεσαρά. Συνελήφθησαν δύο άτομα για παραβάσεις στις νομοθεσίες περί όπλων. 81 κιλά κοκαίνης εντόπισαν οι ιδιοκτικές αρχές σε κοντέινερς με μπανάνες στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ο Σύλλογος Φίλων Αστρονομίας Κρήτης παρουσιάζει το Πανηγύρι των Άστρων, ένα μεγάλο αφιέρωμα στη συμπαντική αρμονία του Μίκη Θεοδωράκη, σε δύο παραστάσεις την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου μόνο για εμβολιασμένους και για το Σάββατο 20 του Νοέμβρη στις 7 για όλους με πιστοποιητικά, rapid, PCR και αρνητικό self-test για μαθητές στο Πνευματικό Κέντρο Χανιών.
Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 68 ετών ο λαϊκός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Χρήστος Κυριαζής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Ζόραν Σάεφ αναβάλει επαόριστο τις παραιτήσεις του από την Πρωθυπουργία της χώρας αλλά και την ηγεσία του κόμματός του. Πόλεμος απειλών μεταξύ Βαρσοβίας και Βρυξελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απειλήσει ότι δεν θα χορηγήσει στην Πολωνία το μερίδιό της από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει επιβάλει στη χώρα πρόστιμο ενός εκατομμυρίου ευρώ την ημέρα. Το επίδικο είναι η μεταρρύθμιση της πολωνικής δικαιοσύνης, τμήματα της οποίας δεν συμβαδίζουν με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με τον Υπουργό Εξωτερικών των Ταλιμπάν, όπως και με διπλωμάτες από την Κίνα και τη Ρωσία, αναμένεται να συναντηθεί αύριο Πέμπτη ο νέος απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για το Αφγανιστάν. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, ανακοίνωσαν Πακιστανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Στη Συρία καταγράφηκε ο μεγαλύτερος αριθμός θυμάτων από νάρκες. Επιβεβαιώθηκαν 2.727 νεκροί και τραυματίες στη διάρκεια του προηγούμενου έτους. 9.84. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Την Κυριακή αναμένεται να διεξαχθεί το παιχνίδι του Εργοτέλη με την Επισκοπή στο Παγκρίτιο αν συνεχιστεί η αγωνιστική στη Super League 2. Το κριτικό ντέρμπι ανάμεσα στα Χανιά και τον Ηρόδοτο θα διεξαχθεί την Κυριακή στο στάδιο του Γάλλου στο Ρέθυμνο. Την Παρασκευή 12 Νοεμβρίου στις 18:30 στο Παγκρίτιο στάδιο θα διεξαχθεί ο διεθνής φιλικός αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα της ΠΑΕΟΦΗ με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια θα δοθούν στις σεισμόπληκτες περιοχές του Δήμου Μινώα Παιδιάδος. Η γενική είσοδος για όλους τους φιλάθλους θα είναι τα 10 ευρώ. Σεμινάρια εκπαίδευση στις ΟΜΑΕ σε Κρήτη και Βελβεντό στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στόχος η επικαιροποίηση των γνώσεων των ήδη υπαρχόντων κριτών, ελικταρχών και αγωνοδικών που στελεχώνουν τους αγώνες και η δημιουργία διάδοχης κατάστασης σε επίπεδο στελεχών, όπως ο εκπαιδευτής και σύμβουλος της Επιτροπής Επιμόρφωσης της ΟΜΑΕ, Δήμος Ριζικάρης, είπε στον 984. Ο Ναυτικός Όμιλος Ιτίας διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας που θα διεξαχθεί στην ευρύτερη περιοχή του λιμανιού της Ιτίας 12, 13 και 14 Νοεμβρίου. 9.84. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι που πνέουν στα πελάγη έως τους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Αγγέλα Δουλγεράκη, Νίκος Φακιανάκη, στο στούντιο του σταθμού. Καλό μεσημέρι.